Σήμερα όμως είναι για την Παναγία των Πλάνων, τιμούμε όλους τους Αγίους του όλων των Ελληνικών, με πρώτους βεβαίως τους Αγίους Αποστόλους, από τους οποίους ξεκίνησε στον κόσμο του χάρη και η αλήθεια. Γιατί όμως η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή όρισε η Εκκλησία μας Εκκλησία τη μνήμη των Αγίων Πλάνων, διότι η ζωή, η ομολογία, οι αγώνες και τα μαρτύρια των Αγίων μας είναι η μεγαλύτερη και την βεβαίωση της καθόλου του Αγίου Πνεύματος στη γη και μέσα στην Εκκλησία. Αλήθεια, όσοι προκύψαν άνθρωποι, οι Απόστολοι του Χριστού θέριεψαν, τόλμησαν και μπήκαν στα πέρατα της Οικουμένης για να φωτίσουν τον κόσμο, πώς νέοι γέροντες, νύπια από γυναίκες και παιδιά, στάθηκαν και νέοι μπροστά στα μήτρα σύρια τους τυράννους και ομολόγησαν τον Χριστό. Πώς, κυρία μου, μάρτυρες, λιθοβολήθηκαν με τρόπο τον Άγιο Στέφανο, πλειονίστηκαν, χωνέθηκαν με μάρτυρες, στερήθηκαν τα μακαία, γεμάτα θλίψεις και καθοδίες, πώς συμμένηναν τη μοναξιά στις ερημές, στα όρια και στις κυρίες και αισθητές, γιατί όλα αυτά είναι υπεράνθρωπα. Είναι υπεράνθρωπα πράγματα και δεν μπορούν να συγκριθούν με τον κόσμο. Ούτε αξίζει να τα υποστεί κανείς για τον κόσμο. Κι όμως, το υπέστησαν άνθρωποι, με σάρκα, ακριβώς γιατί ήταν γεμάτο με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο τον χωρίζει τα πάντα. Να γιατί είπαμε ότι οι Άγιοι Πάντες είναι η επιβεβαίωση της καθόλου του Αγίου Πνεύματος του κόσμου στον κάθε μισό άνθρωπο και η παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι από μόνοι τους πάνε σε τέτοιο είδους και νεότητες. Γιατί μόνο το Πανάκι το Πνεύμα καθοδηγεί στους μαρτυρικούς αγώνες. Αλλά για να δούμε εν συντομία πιο απλά το σημερινό πανηγύρι της Εκκλησίας μας. Σάρανε στο αυτονομίκιο της Θεολογίας, σε μετάφραση να σας το πω. Η Εκκλησία, Χριστέ ο Θεός, στολισμένη με τα αίματα των μαρτύρων, σαν να χωράω στην ηλική των πείρα και πίσω, προσφέρει σε σένα που είσαι ο λειτουργός της πίστεως, τους θεοφόρους μάρτυρες, ως θυσία και απαρχή. Όταν λέμε απαρχή, εννοούμε την πιο εκλεκτή θυσία, την πιο εκλεκτή προσφορά στον Θεό. Και το κοντάκι της θεοφύσης που μας παίρνει. Η Οικουμένη διάλεξε από όλους τους ανθρώπους, τους πιο εκλεκτούς, τους πιο ωραίους, τους πιο μορφωμένους, τους πιο απαρθούς, τον άνθρωπο τους, τους μάρτυρες και στους πρόσφερε θυσία. Με τις θυσίες και το ευθύες, συντήρησε την Εκκλησία Σου και δόρισε στις ψυχές όλων μας του μέχρι έλεος. Να πούμε καταρχήν, αγαπητοί μου, ότι τιμούμε σήμερα τους δικαίους, τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τους ποιμένες και διδασκάλους, τους οξύρους άντρες και γυναίκες, γνωστούς και αγνώστους, τα τάγματα των Αγγέλων και υπεράνω όλων όμως την υπεραγία Θεοτόκου, να υπάρξει την Μαρία. Αυτή είναι η τιμόμενη σήμερα Άγιοι Πάντες. Γιατί τιμούμε τους Αγίους Πάντες? Διότι όπως μας απαντούν οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί οι Άγιοι Πάντες είναι από το δικό μας γένος. Αυτοί προστατεύουν και υπερασπίζονται την ανθρώπινη τιμή και δόξα. Αυτοί άκουσαν την φωνή του Χριστού και τον ακολούθησαν. Είχε παράπονο από τους ανθρώπους ο Θεός, γιατί έδειξαν τα πιστία στο όνομά του, γιατί δέχτηκαν ακάριστα στις άπειρες υπηρεσίες του, γιατί δείχτηκαν άνθρωποι και δειλοί στις προσταγές του Θεού. Επομένως, ο Θεός θα μπορούσε να καταστρέψει ολότερα αυτόν τον ενιστικό και κακό κόσμο. Δεν το έκανε όμως. Γιατί τα παράπονα του μετριάστηκαν από την εξαίρεση των Αγίων. Βρέθηκαν άνθρωποι δίκαιοι, ευγνώμονες πιστοί, οι οποίοι κάλυπταν την οργή και την πικρία του Θεού. Αυτοί λοιπόν
Αποκαλυπτικός είναι ο διάβολος του Θεού με τον Πατριάρχη Αβραάμ, όταν αποφάσισε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αν υπάρχουν, Κύριε, δεν ήταν άγγιοι στα Σόδομα, θα τα καταστρέψεις, ρώτησε ο Αβραάμ. Και ομολογεί ο Θεός ότι και πέντε αγίους, αν βρίσκεις στα Σόδομα, δεν θα τα καταστρέψουν. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, τιμή και αξία που δίνει ο Θεός στους Αγίους. Τα αίματα των μαρτύρων πηγήθηκαν για την αγάπη του εσταγωμένου, αυτά εξαπορρόφουν και την δική μας κυρία. Αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν τα νεότερα, που ζουν και σήμερα μεταξύ μας, κατελνάσουν την γλωρή του Θεού εναντίον όλων των απίστων και βλασφήμων ανθρώπων σήμερα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι αμαρτάνουν όσοι λένε δεν πρέπει να τιμούμε τους Αγίους. Ο κόσμος χρειάζεται την ευλογία των Αγίων, χρειάζεται την ησυχία τους. Ο κόσμος αγιάζεται δι' αυτόν και στηρίζεται και συγκρατεί την υπάρχει. Σε όλους εμάς όμως απομένει εκτός από το να τους τιμούμε ως φίλους Θεού και ενεργέτες μας, να πετάξουμε από πάνω μας το βάρος των αμαρτιών μας και με υπομονή να τρέχουμε τον αγώνα που μας φέρνει τον άσχημα την πόλη της πίστεώς μας τον Ιησού. Μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντας ως παράδειγμα από σύννεφο των μαρτύρων που βρίσκεται τριγύρω μας, να τους ακολουθήσουμε και εμείς στον δρόμο της Αγιότητος. Έστειλε η Εκκλησία στον ουράνιο Πατέρα Θυσία τα πιο εκλεπτά της καρδιά. Πρέπει όμως και όλοι εμείς να χωριζόμαστε και να πάμε στον ουράνο του Πατέρα, όχι σαν απαρκή, δηλαδή μια εκδοχή θυσία, αλλά τουλάχιστον ως οικοί και συμβολή.